όλα τα δωδεκάνησα στον ταξιάρχη. Από τη Ρόδο που ζούσε με την οικογένειά της και με τον άντρα της και τα δυο της παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το πρόσωπό της ήταν εφρόσινο, έλαμπε και ομόρφαινε πιο πολύ από τη χαρά και την ικανοποίηση να υπηρετεί τον σύντροφό της και τα δυο της βλαστάρια. Έζησαν πολλά χρόνια. Μια μέρα όμως ο θάνατος ήρθε να τους χωρίσει από τον καλό της σύζυγο. Τον θρήνησε σεμνά, αλλά έσφιξε την καρδιά της και έκανε κουράγιο για τα παιδιά. Τα καλά της αδέρφια ανέλαβαν την ανατροφή και την κηδεμονία των ορφανών. Η κερασταματούλα τα έβλεπε να ξεπετιούνται και να προσπαθούν να είναι πάντα γελαστοί, αλλά κρυφά έκλαιγε το χαμένο της σύζυγο. Πέρασαν τα χρόνια και ο γιος της είχε φτάσει τα 18, όταν ξαφνικά το παιδί έπεσε αναπάντεχα στο κρεβάτι από ασθένεια αθεράπευτη. Ένα καινούριο πικρό και αβάστακτο, πικρό ποτήρι υποχρεώθηκε να πιει χαροκαμένη στα ματούλα. Δίκοπο μαχαίρι φαρμακερό καρφώθηκε στην καρδιά της. Πάλι όσο μπορούσε έκανε κουράγιο. Είχε ακόμη ένα παιδί. Έπρεπε να σταθεί όρθια γι' αυτό και να συνεχίσει τον αγώνα της μίζερης ζωής της. Μα δεν περνάει πολύ καιρός και πάει και το κορίτσι της. Πέθανε αφήνοντας τη δόλια μάνα απαρηγόρητη να έχει χάσει μέσα σε 3 χρόνια και τα δυο της τα παιδιά. Συγγενείς και φίλοι της συμπαραστηθήκανε, προσπαθήσανε γλυκές ψυχούλες με κάθε τρόπο να την παρηγορήσουν και να τη στηρίξουν. Κανένας λόγος δεν έβρισκε ανταπόκριση, τίποτε δεν μαλάκωνε τον καημό. Κάποια μέρα η σταματούλα σηκώνεται και πάει στον ασώματο, τον ταξιάρχη, τον Μιχαήλ. Ένα μικρό μοναστηράκι με λιγοστά κελιά. Τακτοποίησε τα ελάχιστα πράγματα που είχε μαζί της και αποκαμωμένη από την κούραση και το πένθος της έγειρε και αποκοιμήθηκε. Και εκεί στο όνειρό της βλέπει ένα νέο με χαρούμενο πρόσωπο να της λέει: «Τι ήρθες να κάνεις εδώ στην ερημιά?» «Με λένε Μιχάλη Τουρβά. Έλα στο σπίτι μου. Έλα να σου το δείξω. Είναι πίσω από εκείνο τον Ισάκη». Ο νέος της έδειξε τη σκελιά της ύμης. Η σταματούλα όταν ξύπνησε κατανόησε πως τον ύπνο της την είχε επισκεφτεί ο πανορμήτης και απλά την είχε προσκαλέσει στο ναό του, στο σπίτι του, όπως συνήθιζε να λέγει, για να τον υπηρετήσει ως νεοκόρος. Πραγματικά η σταματούλα έφυγε και πήγε στον πανορμήτη μας. Μπαίνοντας μέσα στο ναό και αντικρίζοντας την εικόνα του ταξιάρχη, αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον νέον στον οποίον είχε δει στο όνειρό της. Προσκύνησε και ασπάστηκε με δάκρυα την εικόνα και υποσχέθηκε να μείνει εκεί και να τον υπηρετήσει με όλη της την καρδιά, πράγμα που έκανε με αυταπάρνηση και χωρίς μισθό για όλη της τη ζωή, ζώντας σαν καλόγρια. Την ημέρα της Πεντηκοστής το 1990, γλυκές ψυχούλες, ανάμεσα στους ευλαβείς προσκυνητές, έφτασε από τη Ρόδο ένας σεμνός νέος που με θερμά παρακαλούσε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ δάκρυα να θεραπεύσει την μητέρα του που ήταν άρρωστη βαριά. Προσευχήθηκε και ευλαβικά σπάστηκε την εικόνα του. Μετά έβγαλε από το λαιμό του την ακριβή χρυσή καδένα του και την κρέμασε μπροστά στον Άγιο. Τότε μια μεσόκοπη γυναίκα από το εκκλησίασμα είδε τον Αρχάγγελο να ξεκολλάει από την εικόνα του και με χαρούμενο το πρόσωπο να επισκιάζει και να αγκαλιάζει τον ευλαβή νέο με τις φτερούγες του. Με συγκίνηση και μπροστά σε όλο τον κόσμο είπε στο νέο: «Δεν ξέρω, παιδί μου, τι ζήτησες από τον Αρχάγγελο, αλλά πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει. Είδα να σε επισκιάζει η χάρη του». Η
Είχε μια χαριτωμένη οικογένεια και μια καλή εργασία η ευλαβής κυρία από τη Βόρειο Ελλάδα, εδώ από μας κοντά, και ζούσαν ευτυχισμένοι. Όμως κάποια στιγμή η ανέφελη ζωή της άρχισε να σκοτεινιάζει. Ο άνδρας της άρχισε ξαφνικά να έρχεται πάντα αργά στο σπίτι, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί με διάφορες ψευτιές. Κατάλαβε τότε ότι κάποια άλλη γυναίκα μπήκε στη μέση, που ήθελε με κάθε τρόπο να της γκρεμίσει την οικογενειακή της γαλήνη. Έχασε τον ύπνο της η γυναίκα και έτρεχε στους γιατρούς. Ένα βράδυ μετά από πολλή προσευχή κοιμήθηκε ήσυχα και είδε στον ύπνο της τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να της λέγει: «Έλα στο σπίτι μου και όλα θα πάνε καλά. Παρακάλεσέ με και πίστεψέ με, να έχεις πίστη και όλα θα διορθωθούν». Την επομένη επισκέφτηκε το γιατρό της, τον καθηγητή της ψυχιατρικής και νευρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή της νοσηλευτικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τον κύριο αγαπητό Διακογιάννη. Στο γραφείο του είδε τη μεγάλη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. «Βλέπω πως ευλαβείστε τον ταξιάρχη, γιατρέ», του είπε. «Μα πώς να μην τον ευλαβούμε και να μην τον αγαπώ τον πανορμήτη μας, που είναι ο πολιούχος και προστάτης όλων των σημαίων και γενικά όλων των δεδεκανησίων», της αποκρίθηκε ο γιατρός. Της μίλησε για το ιστορικό μοναστήρι αυτό και για τα άπειρα θαύματα του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τότε θυμήθηκε η ευλαβεστάτη γυναίκα στο όνειρό της και το διηγήθηκε στο γιατρό. Εκείνος της είπε ότι πρέπει να επισκεφτεί το μοναστήρι, γιατί ο πανορμήτης της είπε ότι θα κάνει αυτό που θέλει και θα τη βοηθήσει. Το καλοκαίρι η γυναίκα πήγε να παραθερήσει στο σπίτι της μητέρας της στην Τρίπολη και της είπε την απόφασή της να πάει να προσκυνήσει τον πανορμήτη. Εκείνη αντέτεινε και του είπε ότι έχουμε πανορμήτη στην Τρίπολη. Και ήταν το ίδιο, δεν ήταν ανάγκη να πάει τόσο μακριά. Η κοπέλα την άκουσε και πήγε να προσκυνήσει τον Αρχάγγελο εκεί που της υπέδειξε η μητέρα της. Το ίδιο όμως βράδυ είδε ξανά τον πανορμήτη στον ύπνο της που της είπε: «Σου είπα να έρθεις στο σπίτι μου στη σήμη της δωδεκανήσου να με προσκυνήσεις». Αποφάσισε τότε να ακολουθήσει την εντολή του ταξιάρχη και ταξίδεψε ως το μοναστήρι του στη σήμη. Όταν αντίκρισε τη θαυματουργή εικόνα του και είδε τη γλυκιά χαμογελαστή μορφή του, αναγνώρισε τη μορφή που την επισκεπτόταν στον ύπνο της. Έκλαιγε και προσευχήθηκε για ώρα αρκετή να τη βοηθήσει ο πανορμήτης να σωθεί η οικογένειά της και να φωτιστεί ιδιαιτέρως ο σύζυγός της, να γυρίσει στο σπίτι του. Γαλινεμένη και με πρωτόγνωρη δύναμη επέστρεψε στο σπίτι της και ο πανορμήτης έκανε το θαύμα του. Ο άντρας της κατάλαβε το τραγικό του λάθος και μετανιωμένος ζήτησε συγγνώμη και γέννηκε όπως ήταν πρώτα και πολύ καλύτερος, με τη χάρη και προστασία του αρχιστρατήγου των ασωμάτων δυνάμεων, του ταξιάρχου μας Μιχαήλ. Ω ταξίαρχε, ταξίαρχε, γλυκές μου ψυχούλες, να φανταστείτε ότι του βάζουνε από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από άλλα μέρη, από άλλα νησιά, από όλη την Ελλάδα, του στέλνουνε μέσα σε κουτάκια ορισμένα, τα οποία έχουν άλλο λάδι, άλλο θυμίαμα, άλλο ό,τι τάμα έχει. Και αυτός τα λαβαίνει. Πηγαίνουνε στην παραλία και βρίσκουνε όλα τα μπουκαλάκια αυτά τα οποία υπάρχουν. Πηγαίνουνε στην παραλία γλυκές ψυχούλες και σηκώνουνε τα κουτιά τα οποία, τα ξύλινα τα οποία τα έχουν ρίξει από χιλιόμετρα από τη Βόρειο Ελλάδα και από την Πελοπόννησο και από παντού. Σηκώνουνε αυτά και βρίσκουνε μέσα όλα τα τάματα τα οποία έχουνε, είτε σε κεριά, είτε σε λιβάνια, είτε σε λάδια, είτε σε οτιδήποτε άλλα. Μια φορά, γλυκές μου ψυχούλες, και ο ίδιος προσωπικά έστειλα, έριξα ένα μπουκάλι λάδι και είπα: «Ταξίαρχε Μιχαήλ, πάρτο, σου το στέλνω». Και πήγε, γλυκές μου ψυχούλες, και κάτι άλλο. Κάποιος καπετάνιος, γλυκές μου ψυχούλες, που βρισκότανε και ταξίδευε, είχε ακούσει για τη χάρη του ταξιάρχου Μιχαήλ στη σήμη του σημειακού του πανορμήτη
Και αφού άκουσε, ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος, γράφει, βάζει λίγο λάδι μέσα, βάζει μέσα κεριά σε ένα ξύλινο κουτί και τους γράφει. Είμαι καπετάνιος. Ό,τι θέλετε μπορώ να σας το πάρω από το εξωτερικό. Του γράψανε λοιπόν γράμμα από τη μονή και του λένε «Δεν έχουμε γραφομηχανή. Να μας πάρεις μια γραφομηχανή από το εξωτερικό όταν πας και να μας τη φέρεις». Και πράγματι, αφού το έριξε στη θάλασσα από μακριά ο καπετάνιος και έφτασε και το απήντησαν από το μοναστήρι ότι θέλουνε μηχανή, γραφομηχανή, τότε ο καπετάνιος γεμάτος χαρά, γεμάτος δύναμη από τον ταξίαρχο, τον πανορμήτη μας, τον Σιμιακό, τότε του έστειλε γλυκές μου ψυχούλες και το τάμα του, το πήρε μία γραφομηχανή από το εξωτερικό, δεν την έστειλε στη θάλασσα, την έστειλε όμως ταχυδρομικός και την έλαβαν. Έτσι λοιπόν γλυκές μου ψυχούλες, από τα τόσα και τόσα που έχουμε να δούμε, έχουμε να δούμε τον ταξιάρχη Μιχαήλ. Όλα τα δωδεκάνησα το θέλουν. Ο Πανορνιός, ο Πανορμήτης, ο Πανόρμιος και όσοι, το κάθε νησί έχει την τηλεκτική του κατάσταση. Εδώ είναι μερικά από τα εκθέματα τα οποία έχουν και από τα τάματα και τα αφιερώματα τα οποία έχουν κάνει και τα έχουν εκεί. Όλα τα οποία έχουν στείλει γλυκές ψυχούλες. Θα μπορούσαμε, γλυκές μου ψυχούλες, όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα να πούμε για τα θαυμάσια του ταξιάρχου μας. Όμως, αυτή τη στιγμή σας λέγω, όσοι και όσες θέλετε, γλυκές μου ψυχούλες, επικαλεστείτε τον. Ταξίαρχε Μιχαήλ, πρόφθαξέ με. Ταξίαρχε Μιχαήλ, βοήθησέ με. Σε μια λύπη σου, σε μια θλίψη σου, σε μια αγωνία σου, αμέσως να τον καλέσεις εις βοήθεια. Και να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρη, γλυκιά μου ψυχούλα, θα έρθει δρομαίος ο ταξιάρχης Μιχαήλ. Έχει πολύ μεγάλη χάρη. Τελειώνοντας, θέλω να σου πω. Όπου επισκιάσει η χάρη σου, Αρχάγγελε, εκεί των δαιμόνων διώκεται η δύναμις. Όπου επισκιάσει λοιπόν του ταξιάρχου μας του Πανορμήτη η χάρη, του Αρχαγγέλου μας Μιχαήλ, εκεί διώκεται των δαιμόνων η δύναμις. Σταματάει το κακό σου, γλυκιά μου ψυχούλα, αυτού Αγίες Πρεβίες, και σκέπη του να είναι εις όλους μας. Αμήν.